Ελληνικά παραμύθια. Ο Βασιλιάς του Χρυσού Βουνού. Κάποτε υπήρχε ένας πλούσιος έμπορος που αποφάσισε να φορτώσει τα πλούτη του στα δύο πλοία του, να πάει σε άλλες χώρες για να βρει περισσότερα πλούτη, αλλά δυστυχώς τα πλοία βούλιαξαν και έμεινε φτωχός, έχοντας μόνο τον μικρό του γιο και ένα κομμάτι γη για παρηγοριά. Ένα βράδυ, εκεί που ξάπλωνε να ξεκουραστεί, ξαφνικά τον επισκέφτηκε ένας μαύρος νάνος με το όνομα Μάνικιν. «Φίλε, γιατί είσαι λυπημένος? Τι έχεις πάρει τόσο κατάκαρδα?» «Έχασα τα πλούτη μου. Ανησυχώ για το γιο μου.» «Ζήτα ό,τι θέλεις και θα το έχεις. Και σε αντάλλαγμα θα μου δώσεις το πρώτο πράγμα που θα κουμπίσεις μόλις γυρίσεις σπίτι, σε 12 χρόνια από τώρα.» «Σύμφωνη.» Καθώς ο έμπορος επέστρεφε σπίτι χαρούμενος, ο γιος του ήρθε από πίσω και άρπαξε το πόδι του. Κατάλαβε τι έκανε απερίσκεπτα και ο φόβος τον κυρίευσε. Πήγε στη σοφίδα να ελέγξει τον μπαούλο με τα χρήματα, το βρήκε άδειο και ανακουφισμένος σκέφτηκε πως αφού δεν εμφανίστηκαν τα πλούτη, δεν θα τα δεχτεί όταν έρθουν. Ωστόσο, επέστρεψε στη σοφίδα λίγες μέρες μετά και βρήκε τον μπαούλο γεμάτο χρυσάφι. Έγινε ακόμη πιο πλούσιος από ποτέ άλλοτε. Μετά από 12 χρόνια, ήρθε ο καιρός που ο έμπορος έπρεπε να δώσει τον γιο του στον Άνο. «Γιέ μου, πρέπει να σου πω για ένα κακό που έκανα.» «Πατέρα, μην ανησυχείς, δεν θα μας συμβεί τίποτα κακό.» Μια μαγική νεράιδα είχε επισκεφτεί τον γιο του την προηγούμενη νύχτα και του είπε για μια μεγάλη περιουσία που θα λάμβανε και τι έπρεπε να κάνει για να την αποκτήσει. Όπως του είπε η νεράιδα, πήγε τον πατέρα του στο ίδιο μέρος που επρόκειτο να δοθεί στον Άνο, τον έβαλε να καθίσει και ζωγράφισε γύρω του έναν κύκλο. Ο Νάνος εμφανίστηκε και ζήτησε αυτά που δικαιούνταν. Μα μια μαγική δύναμη εμπόδιζε τον Νάνο να μπει μέσα στον κύκλο. «Έμπορα, παλιόφιλε, έχεις κάτι που είναι δικό μου και ήρθε η ώρα να το πάρω.» «Λυπάμαι, φίλε μου, μα είναι γιος μου και δεν θα σου το δώσω.» «Ψεύτη, το υποσχέθηκες.» «Φίλε μου, επίτρεψέ μου να προτείνω κάτι.» Ο Νάνος, ο πατέρας και ο γιος έκαναν μία συμφωνία. Αποφάσισαν πως ο Χάιζελ θα έμπαινε σε μια βάρκα που θα την έσπρωχνε ο πατέρας του στα ανοιχτά και τα κύματα θα αποφάσισαν την μοίρα και της βάρκας και του Χάιζελ. Αφού έπλευσε για λίγο, η βάρκα παρασύρθηκε από ορμητικά νερά και αναποδογύρισε. Ο έμπορος ήταν απαρηγόρητος με το χαμό του γιού του. Ο Νάνος ικανοποιήθηκε μιας και πήρε εκδίκηση. Και οι δύο γύρισαν να φύγουν και εξαφανίστηκαν. Ωστόσο, ο νεαρός Χάιζελ τελικά επέζησε, καθώς κρατήθηκε από την βάρκα και μετά από μερικές μέρες έφτασε σε μια παράξενη ακτή με ένα πολύ μεγάλο παλάτι και ένα χρυσό βουνό. Ο νεαρός Χάιζελ μπήκε στο κάστρο και το βρήκε άδειο και η χαρά του έγινε απελπισία, μιας και μάταια έψαχνε σε κάθε δωμάτιο να βρει κάποιον, ώσπου συνάντησε ένα λευκό κουλουριασμένο φίδι και τρόμαξε πολύ. «Γεια σου, ταξιδιώτη! Είμαι η πριγκίπισσα Νουάντα. Με μάγεψε ένα ξόρκι που θα σπάσει μόνο αν αντέξεις την αγωνία να αντιμετωπίσεις 12 άντρες στο σκοτάδι. Πρέπει να το υπομείνεις για 3 νύχτες και τότε το ξόρκι θα λυθεί. Θα ξαναγίνω άνθρωπος. Θα γιατρέψω τα τραύματά σου και θα σε παντρευτώ. Και θα φέρω πίσω όλους τους υπηκόους για να κυβερνήσουμε μαζί το χρυσό βουνό.» Ο Χάιζελ συμφώνησε, οι άντρες ήρθαν και τον χτύπησαν, το ξορκυλήθηκε και η πριγκίπισσα έγινε άνθρωπος. Ο Χάιζελ ξανάνιωσε και εκείνος και η πριγκίπισσα παντρεύτηκαν και έκαναν ένα όμορφο αγοράκι. Πέρασαν 7 χρόνια και ο Χάιζελ θυμήθηκε τον πατέρα του και θέλησε να τον δει. Είπε την επιθυμία του στη βασίλισσα, που προέβλεψε μεγάλη θλίψη αν πάει. Ωστόσο αυτός επέμενε τόσο που τελικά συμφώνησε απρόθυμα
του έδωσε ένα δαχτυλίδι που πραγματοποιεί ευχές με έναν όρο. Δεν πρέπει ποτέ να ευχηθείς εμένα ή το γιο μας στο σπίτι του πατέρα σου. Ο Χάιζελ συμφώνησε, έκλεισε τα μάτια του και ευχήθηκε να φτάσει στην πόλη του πατέρα του. Άνοιξε τα μάτια του και βρέθηκε εκεί με μιας. Ο Χάιζελ δεν επιτρεπόταν να μπει στην πόλη λόγω των ρούχων του. Έκανε μια συμφωνία με ένα βοσκό και έφτασε στο σπίτι του πατέρα του. Τον βρήκε και του είπε: «Πατέρα, εγώ είμαι ο Χάιζελ». «Α, ο γιος μου πέθανε πολλά χρόνια πριν. Το είδα με τα μάτια μου». «Πατέρα, δες το σημάδι. Εγώ είμαι ο γιος σου και είμαι βασιλιάς μιας μακρινής χώρας. Έχω γυναίκα και έναν γιο». «Είσαι ο γιος μου, μα δεν είσαι βασιλιάς. Είσαι βοσκός. Πού είναι η οικογένειά σου?» Η βασίλισσα έφτασε και ήταν πολύ δυσαρεστημένη. Ήταν θυμωμένη, μα παρέμενε ήρεμη. Περίμενε και ο Χάιζελ την οδήγησε στην ίδια ακτή από όπου είχε σαλπάρει. Αποφάσισε να στηριχτεί στην αγάπη του, όταν η βασίλισσα πήρε πίσω το δαχτυλίδι της και γύρισε με το γιο της στο παλάτι. Ο Χάιζελ ξύπνησε και κατάλαβε τι έγινε. Ένιωσε πως δεν μπορεί να γυρίσει στον πατέρα του, μιας και δεν θα τον πίστευε, και έτσι αποφάσισε να βρει τρόπο να γυρίσει στην οικογένειά του. Πέρα μακριά, τρεις γίγαντες μάλωναν για την κληρονομιά τους. Για τρία αντικείμενα, έναν μανδύα που σε κάνει αόρατο, ένα ζευγάρι παπούτσια που σε πάνε όπου θέλεις και ένα σπαθί που μπορεί να σκοτώσει οποιονδήποτε άλλο εκτός από αυτόν που το κατέχει. Ο Χάιζελ έφτασε εκεί έπειτα από πολλές μέρες περιπλάνησης. Είδε τα αντικείμενα και προσφέρθηκε να λύσει τη διαφωνία. Κοροϊδέψε τους γίγαντες, λέγοντας πως έπρεπε να φορέσει ο ίδιος τα αντικείμενα για να αποφασίσει. Τα φόρεσε και εξαφανίστηκε. Έφτασε στους πρόποδες του Χρυσού Βουνού και βρέθηκε σε μια μεγάλη γιορτή. Χρησιμοποίησε τον μανδύα για να μπει στο πλήθος και όταν κατάλαβε πως η βασίλισσα θα παντρευόταν έναν άλλον άντρα, θύμωσε πολύ. Φορώντας τον μανδύα, ο Χάιζελ έφτασε στην μεγάλη τραπεζαρία όπου γινόταν η γιορτή και αποφάσισε να δώσει στη βασίλισσα ένα μάθημα. Άρπαζε το πιάτο της με το φαγητό και το ποτό της κάθε φορά που ήθελε να φάει και να πιει. Η βασίλισσα ανησύχησε και αναστατωμένη άφησε τη σάλα και πήγε στο δωμάτιό της. Σκεφτόταν τι είχε συμβεί και έκλαιγε. Όταν ξαφνικά ο Χάιζελ έβγαλε τον μανδύα και εμφανίστηκε μπροστά της. Η βασίλισσα, παρά την ταραχή, χάρηκε που τον είδε. Ωστόσο ο Χάιζελ, γεμάτος οργή, άρχισε να της φωνάζει, να ρίχνει πράγματα και εκείνη να κλαίει. Μπήκε και στην τραπεζαρία με την ίδια οργή και φώναξε: «Υπήκοοι του βασιλείου του Χρυσού Βουνού, γύρισα και ο γάμος ακυρώνεται». Ωστόσο, όλοι οι ευγενείς τον περιγέλαζαν και ο κόσμος τον κορόιδεψε. Και έτσι, αυτός σήκωσε το σπαθί και φώναξε: «Όλα τα κεφάλια εκτός το δικό μου». Το ξόρκι του σπαθιού δούλεψε και χάθηκαν όλοι, μαζί και η βασίλισσα και ο γιος του. Μα κατάλαβε τι είχε κάνει. Πως δεν αξίζει να θυσιάσει κανείς την οικογένειά του, όσο άπλιστος ή θυμωμένος και αν είναι. Έκλαψε και έπειτα κάθισε στον θρόνο του και έμεινε γνωστός ως ο μοναχικός βασιλιάς του Χρυσού Βουνού. Τέλος.